Αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ καλείται να δικαιώσει στην πράξη την ψήφο που της έδωσε το 40% του ελληνικού λαού και η πολύ ευρύτερη από αυτή μετεκλογική στήριξη. Και καλείται να κάνει αυτό την ώρα που εκτιλήσετε μια πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση με αυτούς που έχουν διπλή ιδιότητα του εταίρου και ταυτόχρονα του δανειστή της χώρας. Για τη διαπραγμάτευση αυτή, με ζητούμενο από μεριάς της ελληνικής κυβέρνησης να καταλήξει σε έναν έντιμο και προωθητικό συμβιβασμό που θα καθορίσει την πράξη των προχθεσινών ιστορικού χαρακτήρα για τη χώρα προγραμματικών δηλώσεων του Πρωθυπουργού, θα ήθελα να διαβεβαιώσω τυχόν ανησυχούντες ότι θυμόμαστε πολύ καλά ποια ήταν η βασική απέτηση όλων όσοι μας δήλωναν προεκλογικά τη στήριξή τους. Μη μας πουλήσετε. Αυτή είναι και η δέσμευση που αναλαμβάνει συνολικά η νέα κυβέρνηση και το κάθε μέλος της ξεχωριστά. Οι ίδιοι εργαζόμενοι θα πρέπει να αναλάβουν από τη δικιά τους σκοπιά την περιφρούρηση αυτής της δέσμευσης. Τα τελευταία 5 χρόνια στη χώρα μας και στο πλαίσιο της πολιτικής εσωτερικής υποτίμησης που εισήγαγαν τα μνημόνια και οδήγησε σε ένα καθοδικό σπιράλ όλες τις αξίες της οικονομίας και τσάκισε την τιμή της εργασίας με βασικότερο εργαλείο και όχι παράπλευρη απώλεια το 1 εκατομμύριο άνεργους που δημιουργήθηκαν. Στον τομέα της φορολογίας εφαρμόστηκε με ιδιαίτερη σκληρότητα και αναλγησία ένα συνοθήλευμα χαρατσιών, χαριστικών ρυθμίσεων και φορολογικών μεταβολών άνευ προηγουμένου για ευρωπαϊκό κράτος. Σε συνθήκες κρίσης αναβιένυμαν παραπέρα με ιδιαίτερη βιαιότητα τον πλούτο από τους πολλούς, τους λίγο και στους έξω και μετέτρεψαν την ελληνική οικονομία και κοινωνία επίσης σε φορολογικά πειραματόζωα. Η έμεση φορολογία που πληρώνουν όλοι ανεξάρτητα από το εισόδημά τους έχει εξομοιωθεί με την άμεση. Από αυτή την άποψη και παίρνοντας υπόψη το γνωστό περιεχόμενο του mail του προηγούμενου Υπουργού Οικονομικών, ίσως η πρώτη προγραμματική δήλωσή μας στον τομέα της φορολογίας θα έπρεπε να είναι αρνητική. Όχι, δεν θα αυξηθεί ο ΦΠΑ στον τουρισμό και την εστίαση, τραβώντας το χαλί κάτω από τα πόδια της μόνης οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύχθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Όχι, δεν θα αλλάξει ο ΦΠΑ στα τρόφιμα όταν υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες τραπέζια με άδεια πιάτα. Όχι, δεν θα αυξηθεί ο ΦΠΑ στα φάρμακα όταν εκατομμύρια πολίτες δεν μπορούν να τα πληρώσουν ούτε καν τη συμμετοχή τους με τον υπάρχοντα. Η αλήθεια είναι ότι μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια η έννοια της πραγματικής φοροδοτικής ικανότητας σταδιακά εξαλείφθηκε από το φορολογικό δίκαιο. Στον αντίποδο αυτών των επιλογών προχωρούμε σε μια ουσιαστική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος στην κατεύθυνση της απόδοσης φορολογικής δικαιοσύνης σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές για δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών. Από τον καθένα σύμφωνα με την πραγματική και όχι τεκμαρτή φοροδοτική του ικανότητα, η οποία σήμερα, χάρη στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που υπάρχει και που χρειάζεται βέβαια ακόμα συντριπτικά πολλές βελτιώσεις και τις διασταυρώσεις στοιχείων που και με αυτή γίνονται και βέβαια με το σχεδόν έτοιμο από την προηγούμενη κυβέρνηση περιουσιολόγιο που πρέπει να σας πω ότι δεν είναι εργαλείο φορολόγησης και βέβαια με βάση αυτό δεν πρόκειται να φορολογηθούν οι καταθέσεις όπως άκουσα για πολλωστή φορά, τελευταία φορά πριν από λίγο από την κυρία Μάρκου, μπορεί να προσδιοριστεί με σχετική ακρίβεια για τους περισσότερους η πραγματική φοροδοτική τους ικανότητα. Είναι φανερό επίσης ότι αυτός ο στόχος για ένα δίκαιο και σταθερό φορολογικό σύστημα θα μείνει ανολοκλήρωτος αν δεν συνοδευτεί με πρακτικά μέτρα για πάταξη της φοροδιοφυγής, της φοροαποφυγής και του λαθρεμπορίου, αλλά και των γραφειοκρατικών δεσμών για την εξυπηρέτηση, ουσιαστικά σε πρώτο επίπεδο σήμερα τη διάσωση πολιτών και επιχειρήσεων, πριν απ' όλα μικρομεσαίων. Η νέα φορολογική πολιτική προς αυτή την κατεύθυνση ουσιαστικά ξεκινά από σήμερα. Μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς, μεταξύ αρκετών άλλων, 5 θα είναι μάλλον τα αποφασιστικότερα βήματα.
Πρώτον, κατάργηση του ένφια και αντικατάστασή του από το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας με αφορολόγητη την πρώτη κατοικία για τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, θα φορολογηθούν μόνο οι υπερπολιτελείς, και άμεση φορολογική ανακούφιση της μεγάλης πλειοψηφίας, η οποία δεν θα φορολογείται καθόλου ή ελάχιστα, καθώς η κλίμακα και της επιβολής του νέου νόμου θα είναι προοδευτική, ενώ ταυτόχρονα θα έχουν αναθεωρηθεί και αναπροσαρμοστεί οι αντικειμενικές αξίες, υλοποιώντας και την περσινή δεσμευτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που μας δίνει χρόνο για αυτή την αναπροσαρμογή μέχρι τον Ιούνιο. Η απώλεια δισεκατομμυρίων ευρώ εσόδων από τον έμφυα κατά το 2015 θα αποκατασταθεί μέσω της μεγάλης προσπάθειας πάταξης της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και του λαθρεμπορίου που θα αναπτυχθεί με αποφασιστικότητα. Δεύτερο, με τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο να έχουν ξεπεράσει, όπως όλοι ξέρουμε, τα 70 δις, η πλειοψηφία των οποίων όμως είναι χρέη παλιά και αδύνατο να εισπραχτούν, θέλουμε να μπουν, αν είναι δυνατόν, όλοι οι πολίτες σε σύστημα ρύθμισης. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε για λίγους ακόμα μήνες τη δυνατότητα ρύθμισης των χρεών με το σύστημα μέχρι 100 δόσεων, αφαιρώντας άμεσα όλους τους περιορισμούς που εμπόδιζαν να μπει η μεγάλη πλειοψηφία σε αυτό το σύστημα. Σε δεύτερη φάση θα ενταχθούν στη ρύθμιση και τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα περιθώρια είναι τεράστια, καθώς οι ενταγμένοι σε ρυθμίσεις χρεών είναι συνολικά σήμερα μόλις 198.000 πολίτες, οι 168.000 με την τελευταία ρύθμιση των 100 δόσεων τους τελευταίους μήνες, ενώ υπό διακανονισμό είναι συνολικά από όλες τις μέχρι σήμερα ρυθμίσεις μόλις 2 δις, δηλαδή λιγότερα από όσα χρέη γίνονται ληξιπρόθεσμα στο διάστημα 2 μηνών. Τόσο αποτελεσματική και τόσο αδιέξοδη είναι στην πραγματικότητα αυτή η πολιτική, η οποία δημιουργεί χρέη πολύ πιο γρήγορα από ό,τι μπορεί να τα ρυθμίζει. Πιστεύουμε επίσης ότι θα βοηθήσει η άρση του περιορισμού οροφής του 1 εκατομμυρίου ευρώ, καθώς λιγότερα του 1 εκατομμυρίου, άρα θεωρητικά δυνάμενα να ρυθμιστούν σήμερα, είναι μόλις 16 δις. Πιστεύουμε ότι τις Επιτροπές Εξώδικου Διακανονισμού Αναπεριφέρεια, τις οποίες εξαγγείλαμε στη Θεσσαλονίκη και οι οποίες θα εξετάζουν την πραγματική φοροδοτική ικανότητα του φορολογούμενου για διακανονισμό χρεών ως ποσοστό στο εισόδημά του, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες που αποδεδειγμένα δυνατούν στην αποπληρωμή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, θα χρειαστεί να καταφεύγουν μόνο όσοι αποδεδειγμένα δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ενταχθούν στο ουσιαστικό αναδιαρθρωμένο σύστημα των 100 δόσεων. Τρίτο, στο δεύτερο εξάμηνο θα διαμορφωθεί το νέο σύστημα φορολογίας εισοδήματος, το οποίο θα ισχύσει για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν από ιδιώτες και επιχειρήσεις μέσα στο 2015 και θα δηλωθούν το 2016. Θα είναι ένα αποφασιστικό βήμα στην κατεύθυνση της φορολογικής δικαιοσύνης, καθώς θα καθιερώνεται αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ και ενιαία και προοδευτική φορολογική κλίμακα με πάρα πολλές διαβαθμίσεις σε κατεύθυνση μεταφοράς ουσιαστικού φορολογικού βάρους προς τα υψηλά και πολύ ψηλά εισοδήματα. Έχουμε το χρόνο για να εξετάσουμε προσεκτικά κάθε πλευρά του νέου φορολογικού νομοσχέδιου στο πλαίσιο ενός θεσμοποιημένου κοινωνικού διαλόγου με ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες που θα μας βοηθήσει να διορθώσουμε την αρχική εκδοχή πριν κατατεθεί για συζήτηση και απόφαση στη Βουλή, ενώ θα εγκαινιάζει μια φορολογική πολιτική που θα τη στηρίζει η κοινωνία και δεν θα έχει επιβληθεί αυταρχικά όπως μέχρι σήμερα. Τέταρτο, θα παρακαλούσα τους συναδέλφους που μιλούν για ευχολόγιο σε σχέση με τον πόλεμο ενάντια στη φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή, το λαθρεμπόριο πριν απ' όλα καυσίμων και τσιγάρων, τις διάφορες λίστες, τα ειδικά καθεστώτα των offshore εταιριών, των ενδομηλικών και των τριγανικών συναλλαγών και του γνωστού φορολογικού και στην κυριολεξία τριγών των Βερμούδων, να ξαναμιλήσουμε με το κλείσιμο της χρονιάς. Τότε θα μπορούμε να κρίνουμε αν είναι ευχολόγια ή αν θα υπάρχουν σημαντικά πρώτα απτά αποτελέσματα από τα νέα επιχειρησιακά σχέδια που θα εφαρμοστούν από το ΣΔΟΕ, από κοινού με τις τελωνιακές και άλλες αρχές και σε στενή συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών με τη νέα αρχή του Υπουργού Επικρατείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς,
με διατήρηση και ενδυνάμωση από μεριάς Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων των μόνιμων προληπτικών ελέγχων. Για να γίνουν ωστόσο αυτά πραγματικότητα, του Υπουργείου Οικονομικών θα χρειαστεί την κατανόηση και βοήθεια όλων των Υπουργείων και των ανεξάρτητων αρχών, ώστε να μπορέσει να πάρει μέτρα άμεσης ενίσχυσης και ενδυνάμωσης αριθμητικά, εκπαιδευτικά και νομοθετικά των φοροελεκτικών μηχανισμών, με φροντίδα σε μια προοπτική για τις αποδοχές ιδιαίτερα των νεοπροσλαμβανόμενων, καθώς δεν είναι λογικό να ελέγχονται υποθέσεις εκατομμυρίων ευρώ από τους νεότερους ελεγκτές που σήμερα παίρνουν 750 ευρώ μεικτά το μήνα. Ταυτόχρονα προχωρούμε σε μέτρα για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της διαφθοράς και κατοχύρωση της διαφάνειας. Πέμπτο, αλλά όχι τελευταίο από πλευρά σημασίας. Εμπιστευόμαστε και αξιοποιούμε το δυναμικό των δημοσίων υπηρεσιών σε όλες τις βαθμίδες. Ξέρουμε ότι στον μπάχαλο που βρήκαμε τη δημόσια διοίκηση, ειδικά μετά την υπογραφή των νέων οργανισμών τέλος Δεκεμβρίου, πολλές λειτουργίες και στο Υπουργείο Οικονομικών κρατιούνται μόνο χάρη στην αυτοθυσία αρκετών υπαλλήλων τους και σε κάποιες περιπτώσεις στους διοκτικούς μηχανισμούς, χάρην επίσης και στη γενναιότητα ορισμένων άλλων υπαλλήλων απέναντι σε παράνομες υπηρεσιακές εντολές ή σε κρυφές ή και ανοιχτότερες απειλές από μεριάς ελεγχομένων. Εμείς θα φροντίσουμε να ξαναφέρουμε σε επιχειρησιακή κατάσταση τα διάφορα τμήματα και διευθύνσεις του Υπουργείου με μέτρα όχι ερήμην αλλά σε διαβούλευση με τους διευθυντές και όπου είναι δυνατό και με το σύνολο των εργαζομένων. Η ριζική αναβάθμιση των πληροφοριακών δομών θα βοηθήσει και εδώ εξαιρετικά. Από το σύνολο του προσωπικού του Υπουργείου ζητάμε μόνο ένα πράγμα. Να δώσουν όλες και όλοι τον καλύτερο εαυτό τους στο επόμενο διάστημα, δουλεύοντας με εντυμότητα για την υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής και με σεβασμό απέναντι στον πολίτη. Θα έλεγα, όσο πιο ταλαιπωρημένος είναι ο πολίτης που έχουν απέναντί τους, όσο πιο μικρή είναι η επιχείρηση που καλούνται ουσιαστικά να βοηθήσουν να σωθεί, με τόσο μεγαλύτερο σεβασμό. Για ένα ζήτημα μόνο θα είμαστε, αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω τη λέξη ανελέητη, και αυτό είναι η διαφθορά. Όπως έχει ήδη αναγγελθεί, θα προσληφθούν οι απολυμμένες καθαρίστριες των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών σε όλη τη χώρα. Πρώτα απ' όλα, επειδή μέσα στις πιο σκληρές συνθήκες, επί 1,5 χρόνο αυτές οι γυναίκες, που οι περισσότερες βοηθούσαν όλη τη δουλειά των εφοριών έξω από τα δικά τους καθήκοντα και έξω από τα ωράρια τους, έγιναν από τα κορυφαία σύμβολα των αγώνων που έδωσαν τα πιο μαχητικά τμήματα των εργαζόμενων και του λαού μας για την ανατροπή των πολιτικών κοινωνικού ολοκαυτώματος. Υποκλεινόμαστε γι' αυτό απέναντί τους. Και βεβαίως, δεύτερον, επειδή υπάρχουν εφορίες σήμερα, εδώ και 1,5 χρόνο, με τριτοκοσμικές συνθήκες καθαριότητας για υπαλλήλους και συναλλασσόμενους πολίτες. Αφιέρωσα όλη σχεδόν την ομιλία μου στα φορολογικά, όχι επειδή τα ζητήματα της δημόσιας περιουσίας ή του ΤΑΙΠΕΔ είναι λιγότερο σημαντικά, αλλά επειδή ο συνδυασμός άμεσης φορολογικής ανακούφισης της πλειοψηφίας της κοινωνίας και συγκέντρωσης των δημοσίων εσόδων έχει αυτή τη στιγμή απόλυτη προτεραιότητα. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω όμως όλους, φίλους και πολιτικούς και άλλους αντιπάλους, και πριν απ' όλα τα κινήματα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις και τις επιτροπές των κατοίκων και ειδικά την Επιτροπή Αγώνα για το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, μιας και για αυτά τα ζητήματα έχουν ήδη, για άλλα ζητήματα αντίστοιχα έχουν τοποθετηθεί ήδη άλλοι υπουργοί, ότι κανείς μας δεν ξεχνάει τους αγώνες που δώσαμε μαζί όλα τα προηγούμενα χρόνια και ότι θα σταθούμε στο ύψος των καθηκόντων τερματισμού της λαιλασίας και περιφρούρησης του δημόσιου χαρακτήρα της δημόσιας περιουσίας για την πραγματική αξιοποίηση και όχι εκπίωση και μάλιστα για ένα ξεροκόμματο επιχειρήσεων και ακινήτων για τις ανάγκες παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης της χώρας για την εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών του λαού μας, για ανάκτηση της εργασίας και της αξιοπρέπειας εργαζομένων και της χώρας που τη συνοδεύει από τη μια, για την ενίσχυση των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης από την άλλη.
Θα μου επιτρέψετε επίσης να αναφερθώ σε ένα επιμέρους ζήτημα που ωστόσο έχει τη δική του κρισιμότητα. Η νέα ελληνική κυβέρνηση θα αποκαταστήσει μια κατάφορη αδικία που αφορά 15.000 οικογένειες στη συντριπτική τους πλειοψηφία μικρομολογιούχων, πολλοί από αυτούς εργάτες μετανάστες σε άλλες χώρες, όλοι με μόνο τους έγκλημα ότι εμπιστεύτηκαν στο κράτος τις οικονομίες μιας ζωής. Βάση αυτής της αποκατάστασης θα αποτελέσει η συμφωνία που επήλθε με τους εκπροσώπους τους κατά τη διάρκεια της προηγούμενης Βουλής. Σε ειδικό πλαίσιο θα υπάρξει αντιμετώπιση του προβλήματος των εργαζομένων που τα ομόλογά τους τους είχαν δοθεί από το Δημόσιο ως εργατικές αποζημιώσεις για την απόλυσή τους. Θα ήθελα να κλείσω με μια έκκληση προς όλους τους πολίτες. Εμείς θα κάνουμε όσο γρήγορα μας επιτρέπει η δυνατότητα νομοθέτης το καθήκον μας, εξασφαλίζοντας πέρα από τα παραπάνω και πολλά άμεσα μέτρα προσωπικής ανακούφισης και εκκίνησης της οικονομίας. Από το κεντρική σημασία, καμιά πρώτη κατοικία να μην βγει πλέον στο σφυρί για χρέη προσωπικά ή επιχειρηματικά προς το δημόσιο, μέχρι την απλοποίηση και εξορθολογισμό των διοικητικών προστήμων, το να μην συνεχίζεται η δέσμευση λογαριασμών μισθοδοσίας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που ουσιαστικά τις κλείνει, ή οι κατασχέσεις ακόμα και αγροτικών επιδοτήσεων που κανονικά απαγορεύεται, ή η δέσμευση εισοδήματος ανθρώπων που τα χρέη τους έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση. Από όλους τους πολίτες που θέλουν, εν μέσω καθεστώτος αφόρητων πιέσεων, αυτή η κυβέρνηση να κρατήσει σήμερα στη βάση των προγραμματικών δηλώσεων του Πρωθυπουργού και να μπορεί να πετύχει τους στόχους της ήδη στο άμεσο μέλλον, ζητάμε ένα πράγμα. Χωρίς τους πιο βαρύς εξωτερικούς καταναγκασμούς, χωρίς την απειλή σύλληψη και προσωποκράτησης για χρέη στο δημόσιο, που θα την εξαλείψουμε με εξαίρεση τις μεγάλες υποθέσεις, χωρίς το φόβο κατασχέσεων ακόμα και του ίδιου του σπιτιού τους, και οι κατασχέσεις των καταθέσεων ξέρουμε από ποιους γινόταν μέχρι σήμερα, για να μην ξεχνιόμαστε, ακόμα πριν από ένα μήνα είναι τα πράγματα πολύ νοπά. Τους καλούμε. Πρώτον, να πληρώσουν την τελευταία δόση έμφυα του 2014, αυτή του Φεβρουαρίου, και μαζί επίσης την προτελευταία δόση έμφυα, αυτή του Ιανουαρίου, όσοι δεν το έχουν κάνει. Έτσι θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο από τον έμφυα οριστικά, ο οποίος για το 2015 προβλεπόταν να είναι άλλα 3,4 δις. Δεύτερο, να πληρώσουν άμεσα μαζί με το ΦΠΑ Φεβρουαρίου και το ΦΠΑ Ιανουαρίου, όσοι δεν το έχουν κάνει. Τρίτο, να ενταχθούν άμεσα αυτή τη βδομάδα, μέσα στις επόμενες μέρες, στη ρύθμιση των 100 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο, όλοι όσοι μπορούν να το κάνουν και δεν το έχουν κάνει. Δεσμευόμαστε ότι από την άρση των περιορισμών στη ρύθμιση και τα νέα κίνητρα θα μπορούν να ωφεληθούν όχι μόνο όσοι δεν μπορούν να μπουν σήμερα επειδή αποκλείονται πρακτικά από τη συγκεκριμένη ρύθμιση, αλλά και όλοι όσοι θα έχουν ήδη ρυθμίσει τα χρέη τους όταν θα ανοίξει η ρύθμιση πρακτικά για όλους. Για αυτά τα τρία ζητήματα δεν απευθυνόμαστε μόνο σε όλους όσοι στις σημερινές συνθήκες έχουν τη δυνατότητα να τα πραγματοποιήσουν. Απευθυνόμαστε και σε όλους όσοι δεν μπορούν. Ξέρουμε ότι πριν απ' όλα αυτοί είναι που με νυφαλιότητα θα ζυγίσουν τι έχουν να κερδίσουν και τι να χάσουν, και είμαστε σίγουροι ότι είναι αυτοί που θα σπεύσουν να το κάνουν ανεξάρτητα από τη σημερινή πραγματική φοροδοτική τους ικανότητα. Γιατί όταν μια κυβέρνηση αρχίζει να σκέφτεται πώς θα αποκατασταθεί η δικαιοσύνη στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων και για τον καθένα ξεχωριστά, και να δράσει μια τέτοια κατεύθυνση, το να βοηθήσει πρακτικά ατομικά να υπάρξουν τα αναγκαία για μισθούς, συντάξεις, παιδεία, υγεία, πρόνοια, πολιτισμό, αθλητισμό, δημόσια έσοδα, είναι πατριωτικό καθήκον και ταυτόχρονα είναι μια προσωπική επένδυση στο μέλλον. Θα ήθελα τέλος να απευθύνω μια παράκληση στους φίλους δημοσιογράφους. Τα μέλη του Υπουργικού Συμβούλου ζητά μια χρονική ανάσα για να προσαρμοστούμε σε ρόλους που μας είναι εντελώς ξένοι με το δικό μας συλλογικό και ατομικό τρόπο. Δώστε μας μια χρονική ανάσα για να μπορέσουμε όσο πιο συλλογικά γίνεται μαζί με τους εργαζόμενους στα Υπουργεία να αρχίσουμε να νομοθετούμε όχι αυτά για τα οποία χρειάζεται μεγάλη και σοβαρή διαβούλευση, αλλά τα πιο άμεσα μέτρα ανακούφισης. Είναι μια
μια περίοδος που χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα από όσα λέμε. Και σίγουρα για το Υπουργείο Οικονομικών ισχύει ότι για κάποια από αυτά που θέλουμε να κάνουμε, για να μην τα θέσουμε σε διακινδύνευση, είναι καλύτερα να μιλήσουμε αφού τα έχουμε κάνει. Για όλους αυτούς τους λόγους, όπως καταλαβαίνετε, ψηφίζω τις προγραμματικές δηλώσεις και δίνω ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυβέρνηση.